Καλό μεσημέρι, κύριε Κατηφέ. Καλό μεσημέρι, κύριε Βούλγαρη, σε εσάς και στους ακροατές. Λοιπόν, έχουμε την εκπαιδευτική κοινότητα, να το πω έτσι. Ήταν όλοι ο κλάδος, ήταν όλος στο, όλοι ήταν στο δρόμο χθες και όχι μόνο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, σε πολλές πόλεις της χώρας. Εσείς πώς βλέπετε όλη αυτή την κινητοποίηση, τα αιτήματά τους κτλ.? Θα βοηθήσει το σχολείο, θα βοηθήσει τα παιδιά σας, τους μαθητές? Πώς το βλέπετε όλο αυτό? Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι πραγματικά, όπως αναφέρατε, ήταν μαζικότατες οι κινητοποιήσεις σε πάρα πολλές πόλεις της χώρας από τους εκπαιδευτικούς και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που σε πολλές κινητοποιήσεις συμμετείχαν και οι οργανώσεις γονέων, όπως και σε κάποιες και μαθητές, που αν το θέλετε δείχνει ότι σύσσωμη εκπαιδευτική κοινότητα, δηλαδή εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, συντάσσονται. Εδώ όμως πρέπει να θέσουμε το ερώτημα: ποιοι είναι οι όροι, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, τι αξιολογείται τελικά? Δηλαδή, σε ποιο τοπίο καλείται σήμερα η κυβέρνηση να φέρει το ζήτημα της αξιολόγησης? Αξιολογεί το ίδιο ο εκπαιδευτικός, το εκπαιδευτικό του έργο, η ίδια σχολική μονάδα? Και να θέσουμε εξ αρχής, νομίζω ότι να έχουμε δεδομένο πως οι εκπαιδευτικοί πραγματικά καθημερινά αξιολογούνται. Καταρχάς από τους ίδιους τους μαθητές. Και τους γονείς, γιατί οι μαθητές θα μεταφέρουν. Από εμάς τους γονείς, το πόσο στέκονται και στηρίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών μας. Ναι. Αλλά αξιολογούνται και μεταξύ τους καθημερινά, στους συλλόγους διδασκόντων, στο πώς αντιμετωπίζουν το σύνθετο παιδαγωγικό τους έργο. Και αν το θέλετε, εμείς λέμε καθαρά ότι όποιος διδάσκει, όποιος διαπαιδαγωγεί, πρέπει και να βοηθιέται για να μπορεί να το κάνει σωστά και ολοκληρωμένα. Άρα είναι ένα ζήτημα πώς σήμερα καλείται ένας εκπαιδευτικός, ας με επιτραπεί η έκφραση, να αξιολογηθεί σε ένα τοπίο υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης και με τις συνθήκες διδασκαλίας. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε. Ναι. Μιλάμε για υποχρηματοδότηση. Επίσημα, τα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από 30% έχουν μειωθεί τα χρήματα που πάνε στα σχολεία. Άρα για τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας. 2 δισεκατομμύρια περίπου το έτος από τον οικογενειακό προϋπολογισμό στη χώρα μας πάει για δαπάνες μόρφωσης των παιδιών μας. Ναι. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελστάτ, η μεγαλύτερη αύξηση σε κύκλο εργασιών στο τελευταίο τρίμηνο του 2022 την είχαν οι επιχειρήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης. Όλα αυτά είναι επακόλουθα ενός σχολείου που χρηματοδοτείται. Δεύτερο στοιχείο. Καλείται να, ας με επιτραπεί η έκφραση, να αξιολογηθεί το εκπαιδευτικό έργο, ο ίδιος εκπαιδευτικός για το πώς κάνει το μάθημα, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες εκπαιδευτικά κενά. Στις καλύτερες των περιπτώσεων, μέχρι τα Χριστούγεννα, ακόμα δεν έχουν καλυφθεί εκπαιδευτικά κενά. Έχουμε το απαράδεκτο καθεστώς με διπλές και τριπλές αναθέσεις, δηλαδή ένας εκπαιδευτικός καλείται να διδάξει άλλο διδακτικό αντικείμενο, επειδή δεν διορίζονται εκπαιδευτικοί. Έχουμε το απαράδεκτο καθεστώς σχεδόν 50.000 αναπληρωτών και ορομίσθιων εκπαιδευτικών. Να σας πω χαρακτηριστικά πώς θα αξιολογηθεί ένας εκπαιδευτικός όταν φέτος στα παιδιά που έχουν ανάγκη για παράλληλη στήριξη έχει καλυφθεί μόνο 1/3. Και όταν αυτή τη στιγμή, με επίσημα στοιχεία που έχουμε, αρκετοί μαθητές σε όλη τη χώρα είναι εκτός διαδικασίας σχολείου, δεν πάνε στο σχολείο, γιατί ενώ έχουν κάποια σοβαρή πάθηση που ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να έχουν σχολικό νοσηλευτή, δεν έχουν καλυφθεί αυτές οι θέσεις, δεν έχουν προσληφθεί σχολικοί νοσηλευτές, με αποτέλεσμα παιδιά που μπορεί να χρειάζονται ινσουλίνη και όλα αυτά τα ζητήματα, να, από τον φόβο να μην πηγαίνουν σχολείο. Συνθήκες διδασκαλία. Έχουμε εκατοντάδες αίθουσες σε κοντέινερ. 25-27 μαθητές σε κάθε τμήμα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Απαρχαιωμένα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, φυσικής χημίας, όπου υπάρχουν. Άρα πώς καλείται να το πω έτσι, να αξιολογηθεί το εκπαιδευτικό έργο? Ακατάλληλες αίθουσες, δεν θα συζητήσουμε νομίζω τώρα για σχολεία που πλημμυρίζουν με την πρώτη βροχή για σοβάδες. Άρα νομίζω ότι, για να μην σας κουράζω, ότι η πολιτική που υποβαθμίζει, αν το θέλετε, τη μόρφωση και τη ζωή των παιδιών μας, τουλάχιστον από εμάς τους γονείς, έχει αξιολογηθεί κάτω από τη βάση. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό. Γιατί το έλεγα χθες αυτό που λέγατε για τις πλημμύρες. Μην πάμε μακριά, εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια, έτσι που έκαναν γέφυρα με τα θρανία τα παιδιά να φύγουν. Ναι, λιώμενα. Αυτό είναι μία... λιώμενα. Στην Κρήτη κάνουν μέσα στην εκκλησία μάθημα. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή αυτό έλεγα χθες, ότι γιατί όχι οι γονείς να μην αξιολογήσουν και τους καθηγητές, αλλά και την υπουργό, έτσι.
Ναι, αυτό θέλω να σας πω, ότι οι γονείς πραγματικά, με την αγωνία που έχουμε, με το πόσο πιο βαθιά καθημερινά δυστυχώς βάζουμε το χέρι στην τσέπη για να μορφώσουμε τα παιδιά μας, είμαστε δίπλα στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά μας πολλές φορές κινητοποιούνται σε ένα κοινό αίτημα. Ότι παλεύουμε για ένα σχολείο που θα είναι δημόσιο, δωρεάν και θα καλύπτει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες. Είναι σημαντικό νομίζω αυτό, ότι πραγματικά εμείς έχουμε την άποψη ότι όποιος διδάσκει, όποιος διαπαιδαγωγεί, πρέπει και να βοηθιέται για να μπορεί να το κάνει σωστά. Mm. Άρα νομίζω ότι πρέπει να θέσουμε στην κουβέντα ποιος αξιολογείται, σε ποιο τοπίο αξιολογείται και πού θέλουν, αν το θέλετε, να πάει το πράγμα. Γιατί δυστυχώς αυτή η αξιολόγηση, και αυτό δείχνει μια πανευρωπαϊκή πείρα, έχει οδηγήσει σε σχολεία πολλών ταχυτήτων. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κατηφέ. Να είστε καλά, καλή σας, καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι, γεια σας, καλή συνέχεια και σε εσάς, να είστε καλά.